was trembling, and the rocks are falling down in Sumner, just outside Christchurch. Ώρα 1:50 το μεσημέρι. Το έδαφος του Christchurch σύεται από το σεισμό των 6,2 ρίχτερ. Οι κάτοικοι της περιοχής ζουν τα πιο ατελείωτα 33 δευτερόλεπτα της ζωής τους. Οι νεκροί δεκάδες, μεταξύ τους και μία γυναίκα που πέθανε με το μωρό της στην αγκαλιά. Πολλοί είναι και οι τραυματίες, ενώ εκτιμάται ότι 200 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Κάποιοι στις οροφές των πολυόροφων κτηρίων στα οποία εργάζονταν την ώρα του σεισμού, άλλοι κάτω από τα συντρίμια. Με κάθε ισχυρό μετασεισμό ο τρόμος επιστρέφει. Η περιοχή έχει τεθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και οι διασώστες δεν σταματούν δευτερόλεπτο να ψάχνουν σημεία ζωής. Μεταξύ των εγκλωβισμένων και μια ομάδα μαθητών και των καθηγητών τους από την Ιαπωνία, που βρίσκονταν στη Νέα Ζηλανδία σε πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για Έλληνες τραυματίες ή θύματα του σεισμού. Είναι όλοι τρομοκρατημένοι, είναι όλοι στα πάρκα, με βάλες σκηνές και όλα αυτά για να τους προστατεύσουν, όσοι δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια τους ή όλα αυτά. Και συνέχεια έχουμε μετασεισμικές δομές όλη την ώρα. Είναι η χειρότερη φυσική καταστροφή τα τελευταία 80 χρόνια στη Νέα Ζηλανδία και ο δεύτερος ισχυρός σεισμός μετά τα 7,1 ρίχτερ που είχαν πλήξει την περιοχή το Σεπτέμβρη. Το μικρό εστιακό βάθος, μόλις 5 χιλιόμετρα, προκάλεσε όμως πολύ μεγαλύτερες καταστροφές.